Στενοί συγγενείς του άτυχου αστυνομικού βγαίνουν από το νοσοκομείο αγκαλιασμένοι και συντετριμένοι. Έχουν περάσει λίγα λεπτά από την ανακοίνωση της τραγικής είδησης από τους γιατρούς για το δικό τους άνθρωπο που έδινε μεγάλη αλλά άνηση, όπως αποδείχθηκε, μάχη μετά τη δολοφονική επίθεση στο Ρέντι, όταν χτυπήθηκε με ναυτική φωτοβολίδα και ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση της ζωής του. Πριν από 5 μέρες, οι γιατροί περίμεναν να καθαρίσει ο οργανισμός του από τα κατασταλτικά φάρμακα, με στόχο αμέσως μετά τα Χριστούγεννα να προχωρήσουν σε τεστ νευρολογικής λειτουργίας. Ωστόσο, ο οργανισμός του άτυχου αστυνομικού δεν άντεξε και το πρωί υπέκυψε στα βαρύτατα τραύματά του. Από εκείνο το βράδυ στις 7 Δεκεμβρίου, οι ελπίδες για τη ζωή του 31 ετών αστυνομικού ήταν ελάχιστες. Οι γιατροί ακροτρίασαν το τραυματισμένο του πόδι σε μια απέλπιδα προσπάθεια να τον κρατήσουν στη ζωή, αλλά ήταν αδύνατο να τα καταφέρουν. Αν τον έπιασαν το δικό μου το παλικάρι, ο άτυχος αστυνομικός των ΜΑΤ καταγόταν από τη Θεσσαλονίκη. Είχε μια αδελφή που έτρεξε στο πλευρό του από την πρώτη στιγμή που έμαθε για το σοβαρότατο τραυματισμό του και μια σύντροφο χωρίς να έχουν αποκτήσει παιδιά. Είναι 18 χρονών να κυκλοφορείς με τόσο κίνδυνα, γιατί όπλα είναι αυτά πάνω σου. Μα κάνει μορφή το παιδί, εμείς ευχόμαστε να γίνει καλά το παιδί. Τα τελευταία χρόνια υπηρετούσε στην Αθήνα. Η οικογένειά του παρέμενε στη Θεσσαλονίκη, όπου ο ίδιος είχε μεγαλώσει. Την έριξε. Μπορεί, έτσι όπως λέει ότι του την έδωσε αυτό το άτομο απ' έξω, την έριξε. Αλλά είναι η δικιά του, δεν είναι. Μπορεί να είναι αλλού. Τη νύχτα της επίθεσης, ο άτυχος αστυνομικός δέχτηκε ναυτική φωτοβολίδα στο Μυρό και κατέρευσε με τους συναδέλφους του να προσπαθούν να βρουν τρόπο για να το μεταφέρουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα στο Γενικό Κρατικό Νικαίας. Δεν ήθελα να κάνω κακό σε κανέναν. Δεν έχω εμπειρία από επεισόδια. Δεν είμαι οργανωμένος οπαδός. Δεν ήθελα η φωτοβολίδα να χτυπήσει τον αστυνομικό. Την επίθεση ομολογεί ένας 18χρονος που οδηγείται στη φυλακή. Έκανα πρέπει να χτύπησε αστυνομικό. Οι δικοί του άνθρωποι αποφεύγουν να σχολιάσουν την απολογία του 18χρονου. Μένουν στο πλευρό του άτυχου αστυνομικού και προσεύχονται να γίνει καλά. Μου είπε ότι δεν ήξερε με ποιο τρόπο, αλλά βρέθηκε στα χέρια του κάτι. Μετά από λίγο τραυματίστηκε ένας αστυνομικός. Τον ρώτησα αν ήταν σίγουρος ότι χτύπησε τον αστυνομικό και μου είπε ότι δεν ξέρει. Οι έρευνες για τους υπόλοιπους που πήραν μέρος στη δολοφονική επίθεση ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί. Με την κυβέρνηση να στέλνει μήνυμα μηδενικής ανοχής σε κάθε εκδήλωση βίας, χωρίς καμία εξαίρεση. Τραγική κατάληξη. Αλλάζει και το κατηγορητήριο, το οποίο γίνεται πια πολύ βαρύτερο για εκείνους που θα το αντιμετωπίσουν. Το κομμάτι όμως αυτό και το κομμάτι των ερευνών θα το συζητήσουμε σε λίγο με τον Βασίλη Λαμπρόπουλο. Για την ώρα να σταθούμε λίγο ακόμα στο χαμό του παλικαριού και πάμε στην Αναστασία Τσιβγούλη. Για Αναστασία, να μας πεις αυτό που ξέραμε όλοι από μέρες, αυτό που και οι γιατροί έλεγαν ότι ήταν τόσο βαριά η κατάστασή του, που στην πραγματικότητα ήταν μια αναστρέψιμη. Δυστυχώς έτσι αποδείχθηκε. Στις 12:34 πρώτα λεπτά άφησε την τελευταία του πνοή, κατέληξε εδώ στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας. Υπήρξε μια λιτή ανακοίνωση του νοσοκομείου που έλεγε ακριβώς αυτό που σας είπα. Πίσω όμως από αυτή την ανακοίνωση υπάρχουν 20 ημέρες τεράστιων αγωνιωδών προσπαθειών των γιατρών να κρατήσουν αυτόν τον άνθρωπο στη ζωή. Τρεις φορές υπέστη ανακοπή, τρεις φορές το έκαναν κάρπα, τον επανέφεραν. Χρειάστηκε να ακροτηριαστεί το αριστερό του πόδι. Δυστυχώς παρέμεινε σε καταστολή όλες αυτές τις μέρες. Επιχειρήθηκε στις 20 του μήνα να τον βγάλουν από την καταστολή. Δεν ανταποκρινόταν ο οργανισμός. 7 μέρες μετά τελικά κατέληξε. Από το πρωί βρίσκονται εδώ, από την ώρα που έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου. Ήρθαν εδώ συνάδελφοί του, συγγενείς του. Είδαμε την αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, την κυρία Ειρήνη Αγαπηδάκη, να συμπαρίσταται στην οικογένεια του νεαρού αστυνομικού. Καταλαβαίνετε και εμάς η θέση μας πάρα πολύ δύσκολη, είναι πολύ βαθιά η οδύνη των ανθρώπων. Παρακολουθούμε έξω από το νοσοκομείο με πολύ σεβασμό όλα όσα εκτιμήσονται αυτές τις τελευταίες στιγμές. Ένας ακόμα άνθρωπος που έπεσε στο καθήκον. Μην το ξεχνάμε ούτε στιγμή και για αυτόν. Αναστασία μου, σε ευχαριστώ πολύ.